Μάθαμε, ακούσαμε και να είμαστε εδώ για να τα ανακοινώσουμε, γιατί είμαστε στην τελική ευθεία, ότι το Διεθνές Φεστιβάλ Ευμέλεια είναι ξανά εδώ και είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα, γιατί παγώνει σε αυτές τις περιπτώσεις ο χρόνος και παίρνει το χέρι σου από το πώς και ξανάρχεται ένα play και κάνει τα ωραία. Θα καλωσορίσουμε την κυρία Κατερίνα Πορφυρογέννη, που είναι η ψυχή του Πορφυρογέννου, που χρηματοδοτεί το Φεστιβάλ Ευμέλεια. Είναι οι περιπτώσεις αυτές που σου θυμίζουν τι έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες γύρω από τον πολιτισμό. Ότι δηλαδή εκεί δεν υπήρχε πολιτεία που χρηματοδοτούσε τον πολιτισμό, ήταν άνθρωποι που είχαν μια ευρωστία και δεν την κρατούσαν για τον εαυτό τους. Με αυτή τη διάχυση στην κοινωνία συνεισέφεραν στην παραγωγή πολιτισμού. Και είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής βεβαίως του Ευμέλεια, ο Ντίνος Αμαστρογιάννης. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Είστε τρελαμένοι, εντάξει. Παραμονές του φεστιβάλ, φαντάζομαι ότι όλα είναι στα κόκκινα. Και είμαστε και ανυπόμονοι, κύριε Πολύζο, γιατί από τις προηγούμενες εμπειρίες έχουμε τόσο καλές εντυπώσεις από όλους τους συμμετέχοντες και πώς αντιμετωπίζουν εμάς τις συνθήκες, οι οποίες δεν είναι ούτε πολυτέλειες, ούτε, δηλαδή είναι μια θερμή υποδοχή και μια ατμόσφαιρα η οποία προφανώς αρέσει σε αυτά τα παιδιά, γιατί μερικοί έρχονται για τρίτη, τέταρτη φορά. Ο Ντανίλο Ντελούκα, δηλαδή, θα είναι μαζί μας, νομίζω, για τέταρτη. Είναι μόνιμος φίλος μας. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που έχετε κατακτήσει είναι να είναι μια από τις πιο αξιοπίστες διοργανώσεις. Δεν έχει να κάνει με το αν μένουν σε σουίτες και σε πεντάστερα. Ακριβώς. Έτσι. Έτσι πρέπει να είναι. Προηγεί τη φήμη σας της καλής οικοδέσποινας, οπότε και του καλού οικοδεσπότη, για τον Ντίνο τον Μαστρογιάννη, ο καθένας στο πεδίο του. Και νομίζω ότι το έχετε κατακτήσει. Διεθνώς ξέρουν ότι είναι ένα από τα φεστιβάλ που πια εύκολα θα πούν το. Δεν χρειάζεται, θα το πω λαϊκά, δεν χρειάζεται ψιστήρι ιδιαίτερο για να ανταποκριθούν αυτοί οι άνθρωποι. Όμως παίζει ρόλο και πρέπει να έχει να κάνει και με την Ελλάδα. Γιατί μέχρι και η Αγριά, η οποία δεν είναι από τα γραφικά χωριά, τα γνωστά, τους αρέσει πολύ. Mm. Περπατάνε, κουβαλάνε αυτά τους τα όργανα, λες και είναι πούπουλα εκεί στην παραλία της Αγριάς και έρχονται για τις πρόβες. Δηλαδή είναι χαρά να τα βλέπεις τα παιδιά αυτά. Και επίσης θα ήθελα να πω, και μετά ο Ντίνος θα σας πει για το πρόγραμμα και όλα τα άλλα, ότι φέτος είχαμε ακόμη μεγαλύτερη δυσκολία, δυστυχώς, και στενότητα οικονομική μεγαλύτερη, και απευθυνθήκαμε στην περιφέρεια Θεσσαλίας, μας βοηθάει φέτος, και επίσης δώσαμε να καταλάβουν οι συμμετέχοντες μας ότι υπάρχει κάποια δυσκολία. Και εκεί πρέπει να πω ότι ακόμη και ο τιμόμενος συνθέτης, ο οποίος είναι ένας πολύ διακεκριμένος, και διάσημος άνθρωπος, συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας, κατάλαβε αυτό μας το πρόβλημα και κανόνισε να πάρει από το πανεπιστήμιο του μια προσφορά και ουσιαστικά του πληρώνουν το ταξίδι. Μπράβο, και τα σπουδαίο. Έξοδα του ταξιδιού, και εμείς απλώς θα τον φιλοξενήσουμε εδώ. Και αν μου επιτρέπετε να σας πω ακόμη και τα λόγια του που μου έγραψε όταν τον ευχαρίστησα για αυτή την κατανόηση που μας έδειξε, μου είπε στο γράμμα του ότι, ξέρετε, εγώ σας ευχαριστώ για την σπουδαία και ανιδιοτελή δουλειά που κάνετε, για αυτό που προσφέρετε στην πόλη και στην χώρα σας, και οι πολιτιστικές αξίες τις μοιραζόμαστε και εγώ υποστηρίζω τις ίδιες, και γι' αυτό θα σας στηρίξω με κάθε τρόπο που μπορώ. Πώς να μην ανυπομονείς να τον συναντήσεις αυτόν τον άνθρωπο εδώ και να τον υποδεχτείς θερμά. Για μια εβδομάδα υπέροχες μουσικές από αυτό το Σάββατο μέχρι και το άλλο Σαββατοκύριακο. Το έκτο. Απίστευτο. Και όμως αληθινό. Το ότι φτάσαμε στο έκτο Διεθνές Φεστιβάλ Ευμέλεια. Θα μας πεις, Ντίνο, και Βεβαίως. Ποιον τιμάτε Βεβαίως. Φέτος, ένα σπουδαίο άνθρωπο, έτσι, που σας γράφει ανυπομονώ να δημιουργήσω μουσική μαζί σας.
έτσι, στην επιστολή του. Πάμε να δούμε το πρόγραμμα, πάμε να δούμε με ποιους γίνεται η έναρξη, το Σάββατο. Η έναρξη γίνεται με την Καμεράτα Νέων του Δημοτικού Οδείου Βόλου. Ένα συγκρότημα το οποίο έχει πολλά να προσφέρει και πολλά να πει, ήδη έχει πολλά να πει. Είναι νεοσύστατο ουσιαστικά. Πολύ μεγάλο ρόλο παίζουν και οι καθηγητές, πολλοί καθηγητές του Δημοτικού Οδείου, οι οποίοι συμπράττουν και αυτοί με την ορχήστρα και συμπαραστέκονται στα παιδιά και τους διδάσκουν. Όπως επίσης τους διδάσκει ο μαέστρος γνωστός τσελίστας Θέμης Βαγγενάς, εξαιρετικά ταλαντούχος, και βέβαια όλο αυτό δεν θα ήταν δυνατό να στηθεί αν δεν είχε το όραμα να το στήσει ο Ανδρέας Μημαίος, ο οποίος είναι συνθέτης, διευθυντής του Δημοτικού Οδείου Βόλου και είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί και κάνει πράγματα. Και με το τίποτα. Καταλάβατε, κατάλαβες, Σωτήρη μου. Έχει όραμα ο Ανδρέας. Αυτή είναι η πρώτη συναυλία και είναι μια... Ο πολιτισμός είναι πρώτα πάθος και υπόθεση καλών προθέσεων, ναι, και μετά χρήματος. Και εγώ λέω και καλοί άνθρωποι. Γιατί το χρήμα τελικά ποτέ δεν επαρκούσε, ακόμη και στις πιο εύρωστες κοινωνίες και οικονομίες, δεν χρηματοδοτείται όσο θα έπρεπε ο πολιτισμός. Υπάρχουν οι ευεργέτες, η περίπτωση της κυρίας Πορφυρογέννη. Υπάρχουν οι χορηγοί, οι δωρητές, που μπορούν και αφήνουν να γίνονται μεγάλα θαύματα, έτσι, στον πολιτισμό. Ο ευεργέτης ήταν ο θείος μου, ο Νίκος ο Πορφυρογέννης και η σύζυγός του, που είναι κρίμα που βέβαια δεν ζήσανε, για να δούνε ότι τουλάχιστον ένα μέρος από αυτά, θέλω να πιστεύω, από αυτά που ονειρεύτηκαν, που οραματίστηκαν, το υλοποιείτε εσείς. Θα κάνουμε πραγματικότητα. Το ελπίζω, το εύχομαι. Βέβαια. Νομίζω ξέραν που αφήνα... Κοιτάω τα πορτρέτα τους στη βιβλιοθήκη μας και έτσι λέμε. Νομίζω ξέραν που αφήνα την παρακαταθήκη τους. Ακριβώς. Στα καλά σας χέρια. Στα καλά χέρια. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Λοιπόν, η συνέχεια είναι... Καλά, θα το λέμε εμείς το πρόγραμμα, βεβαίως, θα το λέμε, έτσι, ναι, ανά η ημέρα και θα έρχονται... Η Καμεράτα παίζει μουσική από κινηματογραφικές ταινίες και musicals, θα το πούμε και αυτό. Η δεύτερη μέρα είναι μια βολιώτισσα πολύ ταλαντούχα και πολύ καταξιωμένη πιανίστα, η Εύφη Παπαθωμαίδη, παλιά συνάδελφος από το Δημοτικό Οδείο. Έχει παίξει στο Ίδρυμα. Παίζει μαζί με ένα τρίο το οποίο είναι βιόλα και τούμπα. Είναι πολύ περίεργος συνδυασμός και θα έλεγα ότι ακούγεται ίσως για πρώτη φορά. Παίζουν λοιπόν, λέγονται Misty Trio. Το όνομα το έχουν πάρει από μια σύνθεση του Στάθη Γκότση που τους έχει γράψει για το συνδυασμό αυτό. Ένας σύγχρονος συνθέτης, ο Στάθης Γκότσης. Και παίζουν light music. Δηλαδή και η συναυλία αυτή, όπως και η συναυλία η πρώτη με την Καμεράτα, απευθύνεται σε όλη την οικογένεια. Δηλαδή μπορούν να έρθουν ακόμα και παιδιά μικρά να παρακολουθήσουν και να αγαπήσουν τη μουσική μέσα από αυτές τις παρουσιάσεις. Την τρίτη μέρα, τη Δευτέρα, έχουμε ένα εξαιρετικό ρεσιτάλ και σπάνιο, θα έλεγα, με τον Θοδωρή Τζοβανάκη, έναν πάρα πολύ σπουδαίο Έλληνα πιανίστα, νεαρό, ο οποίος παίζει έργα του Μάνου Χατζηδάκη, τα οποία είτε έχουν εκδοθεί, όπως είναι η Ιωνική Σουίτα και η Μικρή Λευκή Αχιβάδα, είτε δεν έχουν εκδοθεί και είναι από χειρόγραφο του ίδιου του Μάνου Χατζηδάκη. Που τα βρήκατε πώς, ήταν δική του έρευνα? Τα βρήκε με δική του έρευνα από τον Γιώργο Χατζηδάκη. Μάλιστα. Νομίζω ότι να σου πρόσφατα... πω, μην μας πεις παραπάνω για το πρόγραμμα. Αφενός γιατί θα τα πούμε στην αρχή της εβδομάδας πάλι. Αλλά γιατί θα τους μπερδέψουμε, δεν θα θυμούνται τις ημερομηνίες. Θέλω όμως πριν κλείσουμε να μας πεις για τον Στόλε Κλέιμπεργκ. Για τον Στόλε Κλέιμπεργκ. Ο Στόλε Κλέιμπεργκ ήταν ένας... Είναι ο τιμόμενος συνθέτης, όπως κάνετε κάθε χρόνο, θεσμός του θεσμού σας. Ακριβώς. Αυτό. Αυτός ο θεσμός είναι μια ιδέα που είχα έτσι, όταν έγινε το Ευμέλεια και έχουμε φιλοξενήσει και άλλους πολλούς συνθέτες και Έλληνες και μάλιστα Έλληνες της Διασποράς, όπως ο Χρήστος Χατζής και ο Τζον Ψαθάς. Και ο Στόλε Κλέιμπεργκ είναι ένας πάρα πολύ διακεκριμένος νορβηγός συνθέτης και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Trondheim, Βόρεια Νορβηγία, ο οποίος έχει γράψει λειτουργίες, έχει γράψει ρέκβιεμ για τα θύματα του ναζισμού, έχει γράψει συμφωνίες, πάρα πολύ μουσική δωματίου, μέρος της οποίας θα έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε στο Ίδρυμα Πορφυρογέννη το άλλο Σάββατο 28. Απριλίου, στη λήξη δηλαδή. Στη λήξη. Θα είναι και ο ίδιος εδώ για να τον τιμήσουμε, να μας δώσει τις συμβουλές του, να συνομιλήσει με τους καλλιτέχνες, να τους συμβουλέψει, να τους πει πώς να παίξουν τα έργα του. Έχετε και masterclass για τους επαγγελματίες? Δεν έχουμε masterclass, όχι. Όχι, γιατί το σκέφτηκα επειδή έγραψε ανυπομονώ να δημιουργήσω μουσική μαζί σας. Ναι.
Θα μπορούσαμε να είναι μια ιδέα που την έχω σκεφτεί και αυτή, αλλά μπορεί να το κάνουμε στο μέλλον. Ο Στόλε Κλέιμπεργκ έχουμε και βολιώτες καλλιτέχνες και άλλους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες εκείνη τη βραδιά. Και έχουμε και έναν Νορβηγό βιολονίστα, πάρα πολύ καλόν. Ανυπομονούμε και εμείς να κάνουμε μουσική με τον Στόλε Κλέιμπεργκ. Φαίνεται ιδιαίτερα ευαίσθητος, καλλιεργημένος και με ιδιάζουσες ευαισθησίες, ευαίσθητες χορδές, θα έλεγα. Άνθρωπος, όπως φάνηκε και από το γράμμα του στην κυρία Πορφυρογέννη. Λοιπόν, πολύ καλή αρχή. Σάββατο στις 8.30 το βράδυ, η έναρξη βεβαίως, θα έχει υπέροχη συνέχεια. Κάθε θα τα βράδυ. Πούμε εμείς κάθε και θα τα λέμε και μετούς. Κάθε βράδυ στις 8.30. Κάθε βράδυ στις 8.30. Εκτός από την επόμενη Πέμπτη που θα υπάρχει μια μικρή παύση. Οκ. Okay. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Πολλά μπράβο κυρία Πορφυρογέννη. Στις μέρες μας αυτά τα βήματα θεωρούνται τολμηρά. Τολμηρότατα. Έτσι. Κοιτάξτε, η πρωτοτυπία, το πρόγραμμα, η επιλογή των μουσικών, αυτή όλη η δουλειά είναι του Ντίνου. Μα έχετε επιλέξει τον καλύτερο, έτσι κι εμείς υλοποιούμε αυτό που εκείνος οραματίζεται και όσο μπορούμε να το κάνουμε, θα το κάνουμε με χαρά και με πολύ. Χαιρόμαστε που πολύ το ακούμε. Εγώ αν δεν είχα σωτήρει όλα αυτά με την κυρία Πορφυρογέννη, αν δεν το άρχισε το φεστιβάλ τότε. Μα συγκοινωνούν τα δοχεία είναι. Το πάθος του ενός τροφοδοτεί το πάθος του άλλου. Να το δημιουργήσω από το φεστιβάλ. Έτσι. Ήταν η ιδανική συνάντηση. Σας ευχαριστώ θερμά, πολύ καλή αρχή. Θα σας λέμε καθημερινά το πρόγραμμα. Βεβαίως με τον Ντίνο, τον Μαστρογιάννη θα τα πούμε ξανά.